Κύριε Υφυπουργέ, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, είναι μια εμπειρία αυτή νέα που προσφέρετε. Είναι το μεγαλύτερο, νομίζω, κρουαζιερόπλοιο της Royal Caribbean, το συγκεκριμένο. Όντως είναι το νέο και το μεγαλύτερο, όχι μόνο της Royal, αλλά να το παγκόσμιο. Το μεγαλύτερο Στον τομέα κρουαζιερόπλοιο της στον κρουαζιέρα. κόσμο στην ουσία και το πρώτο ταξίδι επέλεξε να το κάνει εδώ στην Κύπρο. Μάλιστα. Λοιπόν, και αυτό τι σημαίνει, όντως η εταιρεία βολιδοσκοπεί για να δει το άνοιγμα των εργασιών της και στην Κύπρο. Κοιτάξτε, από την περσινή καλοκαιρινή περίοδο η Royal Caribbean ξεκίνησε δρομολόγια και από την Κύπρο, κρουαζιέρες και από την Κύπρο. Έχει εντάξει την Κύπρο στο πρόγραμμα κρουαζιέρας και συνάμα σιγά σιγά η Κύπρος αρχίζει να βρίσκεται όλο και σε πιο περίοπτη θέση στον παγκόσμιο χάρτη κρουαζιέρας. Θα έλεγα αυτό αποτελεί μια προσπάθεια που είχαμε για χρόνια Ναι. Ως Κύπρος, αλλά τα τελευταία χρόνια με συντονισμένες προσπάθειες της κυβέρνησης και ιδιαίτερα των Υφυπουργείων Τουρισμού, Ναυτιλίας και του Υπουργείου Μεταφορών καταφέραμε τουλάχιστον να δείξουμε σε τέτοιες εταιρείες κολοσσούς ότι η Κύπρος μπορεί να παρέχει την εξυπηρέτηση που αναμένουν, να είναι αντάξια των προσδοκιών τέτοιων μεγάλων εταιριών. Γι' αυτό και πέρσι ξεκίνησαν, αν θέλετε, τα δρομολόγια, τα κρουαζιέρες αυτού του κολοσσού από την Κύπρο και εξαγγελία χθες το βράδυ ότι η εταιρεία έχει εντάξει την Κύπρο στο πρόγραμμα κρουαζιέρων της και για το 2022 και για το 2023. Ναι, μάλιστα. Και τώρα, επειδή πολλοί ρωτάνε για τον Αύλο και ξέρω εγώ αν είναι προσιτό, έχουν γίνει διευθετήσεις ειδικές συμφωνίες σε σχέση με το κόστος αυτής της κρουαζιέρας? Όχι, αυτό το κράτος όπως αντιλαμβάνεστε δεν παρεμβαίνει σε οποιουσδήποτε σχεδιασμούς της οποιασδήποτε εταιρείας για την τιμολογιακή της ναι. πολιτική. Νομίζω πρέπει να διευκρινιστεί στους συμπολίτες μας ότι η παραμονή τέτοιας εμβέλειας κρουαζιεροπλοίων στους κυπριακούς λιμένες και η συμπερίληψη της Κύπρου στις κρουαζιέρες έχουν τεράστια πολλαπλά ωφέλη. Πρώτον, για την οικονομία του τόπου, καθώς μιλάμε για ένα πλοίο που μόνο το πλήρωμά του αγγίζει περίπου τις 2.500 άτομα που εργάζονται επί του πλοίου. Μπορείτε να αντιληφθείτε τον εφοδιασμό του πλοίου από τις τοπικές επιχειρήσεις εδώ στην Κύπρο. Ναι. Τα λιμενικά τέλη που πληρώνει. Αλλά και τους χιλιάδες τουρίστες που θα ταξιδέψουν στην Κύπρο για να επιβιβαστούν επί του πλοίου και ίσως προηγηθούν 2-3 μέρες να παραμείνουν στη χώρα μας για διακοπές, καθώς και με την ολοκλήρωση της κρουαζιέρας να παραμείνουν στην Κύπρο μέχρι που να αναχωρήσουν αεροπορικώς για τις χώρες τους. Η Κύπρος πλέον ανοίγει και τους τουριστικούς της, ενισχύεται το τουριστικό προϊόν, ναι. Σε άλλες αγορές. Χθες το βράδυ Κύπρος, θα έλεγα, ήταν στο επίκεντρο παγκόσμια, θα έλεγαμε, στην προσοχή. Γιατί ξεκίνησε και το ταξίδι. Των παγκόσμιων ειδησιογραφικών κέντρων με την άφηξη του Wonder of the Seas στο λιμάνι της Λεμεσού. Είναι και εντυπωσιακές οι φωτογραφίες από το εσωτερικό του πλοίου, όπως τα είδαμε, με το ταξίδι που ξεκίνησε τώρα από εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υφυπουργέ. Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε, κυρίες και